σήμερα τη χαρά να καλωσορίσουμε στην εκδήλωση και στη Θεσσαλονίκη τον Γιώργο Τολεκάκη, παλιό φίλο και συνεργάτη των εκδόσεων Ερωδιός. Έχουμε δώσει μαζί αρκετά βιβλία. Ο Γιώργος Τολεκάκης είναι γνωστός σε όλους. Για τυπικούς λόγους θα πούμε πέντε πράγματα. Είναι δημοσιογράφος, συγγραφέας, λαογράφος. Ως λαογράφο τον γνώρισα. Έχει εξελιχθεί σε ιστορικό συγγραφέα, σε ερευνητή με πλούσιο έργο. Έχει εκδώσει 30 βιβλία, 40. 80. 80 έχει εκδώσει. Δεν τα πρόλαβα όλα. Το τελευταίο του πόνημα είναι η μετάφραση, η έμετρη μετάφραση στον Προμηθέα Δεσμότη του Εσχύλου, για το οποίο θα μιλήσουμε και σήμερα. Του ευχόμαστε να έχει και μια καλή πορεία και εκδοτικά. Στον φίλο εκδότη, στον Γιάννη το Γιαννάκενα, στην Αθήνα, σε εκδόσεις Πελασγός. Ο Γιώργος Τολεκάκης σήμερα έχει την ιστοσελίδα Αρχείο Πολιτισμού, μια σελίδα με πάρα πολύ ενδιαφέροντα θέματα για την ελληνική ιστορία, τον ελληνικό πολιτισμό, και όχι μόνο την ελληνική ιστορία, την παγκόσμια, την μυθολογία. Νομίζω το ξέρετε όλοι και το επισκέπτεστε συχνά. Έχει τις μεγαλύτερες επισκεψιμότητες η ιστοσελίδα του Γιώργου Τολεκάκη. Έχει τηλεοπτική εκπομπή, η οποία προβάλλεται σε 20 κανάλια σε όλη την Ελλάδα, πάλι με τον τίτλο Αρχείο Πολιτισμού, και γενικότερα είναι στιχουργός, είναι ποιητής. Γενικότερα έχει ένα πολύ τρομερό έργο, για το οποίο τον συγχαίρουμε, τον ευχαριστούμε, γιατί ενημερωνόμαστε και εμείς από αυτόν. Και του δίνω το λόγο σύντομα για να σας κρατήσει το ενδιαφέρον στην υπόλοιπη ώρα. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, σεβαστό ακροατήριο, πολλοί φίλοι εδώ σήμερα και μαθητές μου, οι οποίοι τώρα πια βγάζουν φωτογραφίες με τα κινητά τους. Κάποτε στη σχολή προσπαθούσαν να ακούσουν και να μάθουν πέντε πράγματα και από ό,τι μου λέει ο Κώστας πάντα τα βρισκόμαστε, ακόμα αυτά τα πράγματα τους ακολουθούν. Κώστα, με συγκινείς κάθε φορά που το λες αυτό. Ακόμα εκείνα που άκουσες στα 18 στο 19 σου χρόνια, να είναι τροφή για την πορεία σου σήμερα, η οποία είναι σημαντική στο χώρο της μουσικής. Προμηθέας. Θα ήθελα να σας πω ότι το εγχείρημα να αποδώσει κανείς τους αρχαίους Έλληνες συγγραφείς είναι τολμηρό. Είναι τολμηρό γιατί έρχεται αντιμέτωπος με θεριά και κυρίως πρέπει να σεβαστεί το ήθος και τις λέξεις. Οι λέξεις, οι ελληνικές, οι ελληνίδες λέξεις, όπως συνηθίζω να λέω, είναι μαρτυριάρες. Κρύβουν ιστορία, κρύβουν λαογραφία, κρύβουν θέματα και γι' αυτό δεν πρέπει να κάνουμε λάθος στην ορθογραφία, γιατί πολλές φορές υπάρχει η λεγόμενη ιστορική ορθογραφία. Μπορεί να μην είναι η γραμματική ορθογραφία, αλλά είναι η ιστορική ορθογραφία και να πρέπει να το γράψουμε έτσι, γιατί κάτι λέει αυτό που είναι έτσι. Κάθε φορά που το αποκόπτουμε, κάθε φορά, παραδείγματος χάρη, που λέμε η Αθήνα, η Πάτρα, είναι ιστορικό λάθος. Δεν είναι γραμματικό λάθος. Είναι η Πάτρα, είναι μία πόλη, είναι η Αθήνα, είναι μία πόλη. Αλλά κάθε φορά που το λες, δεν λες, δεν διαδίδεις, δεν μεταδίδεις ότι είναι συνοικισμός πόλεων. Η μεν Πάτρα από τρεις πόλεις, η δε Αθήνα από 20 πόλεις που συνόκησε ο Θησεύς. Οπότε, γι' αυτό οι παλιοί λέγαν Εθήβε, Εκαλαμέ, Αθήνε, Επάτρε. Ήρθε ένας οδοστρωτήρας, μια εξαπλούστευση, η οποία έφερε έναν οδοστρωτήρα στο μυαλό μας τελικά, στο κεφάλι μας, στη σκέψη μας, και όλα αυτά τα οποία με πόνο προσπάθησαν να κρατήσουν οι περισσότεροι με δυσκολότερες εποχές, με κατοχές, με Οθωμανοκρατίες, με Γερμανοκρατίες, με Ισπανοκρατίες στην περιοχή μας, Βουλγαροκρατίες εδώ πέρα, έτσι και λοιπά. Με πόνο προσπάθησαν εκείνοι οι άνθρωποι να τα γράψουν, να τα ορθογραφήσουν και να μας τα περάσουν έτσι. Ήρθανε νόμοι από το ελληνικό κράτος, την ελληνική βουλή,
και όλα αυτά εν μία νυχτή με 17-20 κοιμισμένους βουλευτές μέσα στα έδρανα, με τα μεσονύκτια, άλλαξαν ως διαμαγείας. Έκτοτε περάσαμε με νόμο από το πολυτονικό στο μονοτονικό. Έγκλημα. Μεγάλο έγκλημα. Έγκλημα για το οποίο δεν δικάστηκε κανένας. Ένα έγκλημα που από τότε έχει φέρει πλήθος νεαρών παιδιών, σωρία νεαρών παιδιών, σε ψυχολόγους και σε ιδρύματα για δυσμαθία, δυσλεξία, δυσκατανόηση κλπ. Από εκεί και πέρα άλλαξαν όλα ξαφνικά. Άλλαξαν τα δημόσια έγγραφα. Χάθηκε η τρίτη κλίση. Χάθηκε η κατάληξη εις. Ξαφνικά βλέπεις πινακίδα οξύμορο στην Αθήνα, στα ελληνικά Ακρόπολη, και από κάτω στα αγγλικά Ακρόπολης. Και τρελαίνεσαι. Λες, γιατί αυτοί το κρατάνε και εμείς το έχουμε πετάξει. Εκεί λοιπόν καταλαβαίνεις ότι έφτασε ο χρόνος, είχε φτάσει ο χρόνος που έπρεπε να ξοφληθούν τα γραμμάτια απέναντι στα μεγάλα αφεντικά και έπρεπε να νομοθετηθεί το έγκλημα των Ελλήνων, το έγκλημα κατά των Ελλήνων, στο να πάψουν να σκέπτονται, διότι όταν ορθογραφείς μια λέξη και όταν την τονίζεις σωστά, με τις δασίες της, τις περισπομένες της, τις οξίες της, τους τόνους της, τις ψηλές, τα μακρά και τα βραχεία, όταν το κάνεις αυτό, ρίχνεις λάδι στο μυαλό σου. Το λιπαίνεις. Και ξέρετε, μηχανή είναι, μηχανικά είναι όλα τα πράγματα μέσα μας. Αν δεν λιπανθεί η μηχανή, θα καεί. Και έτσι έχουμε φτάσει τώρα ήδη μια γενιά από τότε που έγινε αυτός ο νόμος, που έχουν καεί οι μηχανές των παιδιών στα κεφάλια και τα αποτελέσματα τα βλέπουμε ήδη, τα ακούμε στις τηλεοράσεις μας και τα βλέπουμε γύρω μας. Παραδείγματος χάρη, είχα μια ομιλία πριν λίγες μέρες στην Ηλία, σε μια καταπληκτική γιορτή που γίνεται εκεί όταν Ηλίας εγκόμιον, για τον ήλιο. Και τους είπα την ετυμολογία του ήλιου. Ακούστε πόσο λάθος, την ετυμολογία του ηλίου. Έτσι, όχι του ήλιου. Την ετυμολογία του ηλίου. Και τους είπα ότι είναι από το ήττα, το οποίο έπαιρνε περισπομένη και δασία, που σημαίνει αληθώς. Ή, ένα γραμματάκι, ένα μικρό γραμματάκι, με σωστό τονισμό, σημαίνει αληθώς. Και είναι αυτός ο οποίος αληθώς λάμπει. Ο ήλιος, αέλιος ή ηλίος. Τι απίστευτη αστρονομική γνώση στα αλήθεια, τοποθέτοντας ένα μικρό γραμματάκι μπροστά. Στο τέλος ήρθανε περίπου 10-12 φιλόλογοι, οι οποίοι μου είπαν, βέβαια ήταν άνθρωποι που διδάχτηκαν το μονοτονικό, έτσι μου είπαν ότι εμείς δεν θα μπορούσαμε αυτό να το καταλάβουμε και να το τιμολογήσουμε. Τι είναι αυτό το ήττα, ένα σκέτο ήττα, σαν το άρθρο, με περισπομένη κεδασία. Και φυσικά δεν θα μπορούσαμε και να το διδάξουμε στα παιδιά μας. Και πώς θα το πεις του παιδιού ότι αυτό το γράμμα κάποτε έπαιρνε μια περισπομένη που δεν την ξέρεις και μια δασία που επίσης δεν την ξέρεις. Είναι πολύ απλό να πούμε στα παιδιά μας, να μιλήσουμε στα παιδιά μας για τη δασία. Τη σπουδαία δασία που εμείς την πετάξαμε. Ευτυχώς όμως την βρίσκουμε στις αρχές των λέξεων άλλων γλωσσών, άλλων χωρών, οι οποίοι πήραν και δανείστηκαν τις λέξεις από εμάς. Παραδείγματος χάρη το λένε «Helios», «Helicopter», το «Sun», τον ήλιο, από το «Ζαν», το «Δωρικό», που εμείς ξεχάσαμε τη δωρική διάλεκτο, την αιωλική διάλεκτο, τη βιωτική διάλεκτο κλπ. Ο Όμηρος έχει 6 διαλέκτους μέσα. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? 6 διαλέκτους σε ένα ποίημα. Ότι επειδή ήταν δημόσιο ποίημα, το ξέραν όλοι, μαθητές, λαϊκοί άνθρωποι, τραγουδιστές, όσοι πήγαιναν στα πανηγύρια και άκουγαν τους ραψόδους, ότι όλοι ήξεραν όλες τις διαλέκτους. Και ήξεραν τις τροπές. Σήμερα ξέρουμε τις ντροπές. Ήξεραν τις τροπές φωνιέντων, όμως χάρη οι Αθηναίοι λέγανε Αθήνα,
οι Σπαρτιάτες λέγανε Αθάνα. Έτσι, οι Αθηναίοι λέγανε Σελήνη, οι Δωρείς λέγανε Σελάνα. Αν αυτά δεν τα ξέρεις και δεν ξέρεις ότι μία από τις εκφράσεις της δασίας ήταν το σίγμα, θα μπορείς ποτέ να καταλάβεις τη σχέση του μισθού με τη θάλασσα. Να το ξαναπώ. Η θάλασσα ελέγεται αλς. Η δασία έγινε σίγμα, έγινε σάλς, έγινε σάλτ, το αλάτι. Σαλίνας, η αλική, τα ξέρουμε όλα αυτά. Ό,τι είναι αλμυρό, ο χορός, σάλτσα, η σαλάτα που τρώτε. Αλλά και επειδή στη ρωμαϊκή εποχή δεν υπήρχαν τόσα πολλά χρήματα να πληρωθούν όλοι οι μισθοφόροι και πληρώνονταν με ένα κομμάτι αλατιού, το οποίο ήταν πάρα πολύ χρήσιμο για να το δίνουν στους κρεοπόλες για συντήρηση, και πήγαιναν και το ξαργυρώναν, δηλαδή τη στήλη άλατος, αυτό ήταν ο μισθός του, αυτό ήταν το σάλαρι. Αυτό όταν το λες στα παιδάκια δεν το ξεχάσουν ποτέ. Και θα θυμούνται πάντα τη γιαγιά μας τη δασία. Είναι μια μικρή εισαγωγή όλο αυτό, γιατί βρέθηκα αντιμέτωπος με τον Εσχύλο. Τρελάθηκα γιατί μου είπανε να κάνω αυτό το έργο για μια θεατρική παράσταση που έπρεπε να γίνει. Και που ο ηθοποιός που μου το είπε, ο συγκεκριμένα ο Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος, δεν ικανοποιείται από καμία απόδοση που είχε γίνει. Μιλάμε για αποδόσεις, έτσι, από τα αρχαία ελληνικά στα νέα ελληνικά είναι απόδοση, δεν είναι μετάφραση. Μετάφραση είναι το φέρνω από μια ξένη γλώσσα στα ελληνικά. Και μου λέει, θέλω να το κάνεις εσύ. Και εκεί άρχισαν τα δύσκολα. Είχα διαβάσει το έργο, ήξερα το έργο, προφανώς ήταν στο κεφάλι μου το έργο, αλλά να έρθεις αντιμέτωπος κάθε βράδυ με τον Εσχύλο απέναντί σου και να λες, γιατί ρε φίλε με ταλαιπωρείς τώρα, γιατί μου το λες, γιατί μου τη βάζεις αυτή τη λέξη. Και μετά να έρθεις αντιμέτωπος με ένα ολόκληρο κατεστημένο που μας έχει μάθει λάθος πράγματα, ότι πήγαινε λέει ένας αετός και του τρώγε το σηκώτη. Πουθενά δεν αναφέρει κάτι τέτοιο μέσα ο Εσχύλος. Πουθενά δεν αναφέρει ότι ήταν αετός, όρνεο αναφέρει, και πουθενά δεν αναφέρει ότι τρώγε το σηκώτη. Έναν αδένα. Τώρα, γιατί όλη αυτή η εξαπλούστευση? Γιατί είμαστε χαζοί και θέλανε κάποιοι να μας πούνε ότι είστε χαζοί, θα σας το πούμε εμείς πώς είναι τα πράγματα για να μην μπεδεύεστε και να μην τα ψάχνετε. Και άλλες τέτοιες εξαπλουστεύσεις πολλές. Από παντού. Εγώ όμως θέλω να σας μιλήσω για τον παππού μας, τον Προμηθέα. Γιατί μέσα από αυτό πάντα το λάτρευα, πάντα τον αγαπούσα, πρώτα απ' όλα γιατί ήταν πρωτοπαλίκαρο. Επειδή περάσαμε και το 2021 που ήταν 200 χρόνια και θυμηθήκαμε όλοι τα πρωτοπαλίκαρα και τιμή μας και καμάρι μας που υπήρχαν, αυτό ήταν πρωτοπαλίκαρο. Έφυγε από τη μια ομάδα, πήγε, δεν του άρεσε, πήγε στην άλλη, δεν του άρεσε και άλλη ομάδα έκανε λάθη, πήγε στην άλλη, ξαναγύρισε πίσω και τελικά δεν του άρεσε καμία θεϊκή ομάδα και κατέβηκε στον κόσμο να βοηθήσει τον κόσμο. Λαϊκός ήρωας. Ένας άνθρωπος από τον οποίο θα πρέπει να ξεκινάμε. Μυθικός, ιός ενός από τους μεγαλύτερους τιτάνες, του Ιαπετού. Αυτός ήταν ιός του ουρανού, ο οποίος ουρανός ήταν ο δημιουργός όλων των ανθρώπων, που κατοικούσε στη Θεσσαλία. Εμείς γνωρίζουμε βέβαια τον Δία, αλλά ο Δίας δεν φύτρωσε, είχε μπαμπά. Τον Κρόνο, ο Κρόνος δεν φύτρωσε, είχε μπαμπά. Τον ουρανό, και ο ουρανός δεν φύτρωσε, είχε μπαμπά. Τον ύψιστο. Βλέπετε πως έχουν περάσει όλα τα επίθετα, η ουράνια βασιλεία, ο ύψιστος, αργότερα σε θρησκείες που γεννήθηκαν, κάνοντας χρήση της μνήμης σου, παίζοντας με τη μνήμη σου. Αυτό ήταν ο μεγαλύτερος βασιλιάς που είχαμε, ο ουρανός, χρυσή εποχή, παλάτια και ανάκτορα στον Όλυμπο και όλη η Θεσσαλία μπροστά ο κάμπος δικός του, και από εκεί εξακοντίστηκε προς όλον την οικουμένη και έκανε παντού κτήσεις και αποικίες. Σε μία δε από αυτές, μπορώ να σας μιλάω ώρες έτσι, αλλά μερικά πραγματάκια έτσι που θα σας μείνουν θέλω να πω. Σε μία από αυτές, στη σημερινή νότιο-ανατολική έκταση που
έχει κατακτήσει εκεί και έχει κατσικωθεί η γειτονική φυλή. Η γειτονική φυλή. Έφτιαξε τον άνθρωπο καθ' εικόναν του Θεού. Οι άνθρωποι θέλουν να φτιάξουν μια εικόνα του πρωτοβασιλιά τους, του ουρανού. Και η πόλη ονομάστηκε Εικόνιο. Σήμερα πείτε μου έναν που γράφει το Εικόνιο με ψιλογιώτα. Όλοι το γράφουν με γιώτα. Μα άμα γράψεις το Εικόνιο με γιώτα, ξεχνάς και χάνεις όλη αυτή την ιστορία ότι εκεί πέρα επλάστη για πρώτη φορά άνθρωπος καθ' εικόναν του Θεού. Είναι μια ιστορική ανορθογραφία. Και το γράφω και μου λένε από κάτω 10, 20, 30, κάθε φορά, 40 άτομα, μα δεν ξέρετε πώς γράφετε το Εικόνιο. Και τους λέω, μα δεν ξέρετε γιατί ονομάστηκε Εικόνιο. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει ιστορική ανορθογραφία. Κλείνει η παρένθεση για τον ουρανό. Μια διάλεξη ολόκληρη. Ο άνθρωπος ήταν, ο Θεός ήταν αυτός σπουδαιότατος. Κατάλληλην εκδοχή ήταν γιος του Ευρυμέδοντος και της Ροής. Η Ροή έγινε Ήρα και αργότερα έγινε Ρέα. Ή της υπέροχης ωκεανίδας Κλιμένης, κατάλληλους της Τιτανίδας Θέμιδας, ή της μάνασης της γης, ή της Ασίας, Ασίη ή Ασία, ήτανε θεά. Αυτό το κομματάκι το έχουν πάρει κάποιοι και λένε ο Προμηθέας είναι Ασιάτης. Καταλαβαίνετε την διαστρέβλωση των πραγμάτων. Ή της Ασώπης. Έτσι λοιπόν ήταν και ο ίδιος Τιτάνας, αδελφός του Άτλαντος, του Μενητίου και του Επιμηθέα. Ας μην επεκταθώ τι ήταν ο Άτλαντας, ποιον λαό είχε, ποιους υπηρέτες είχε, τους Ατλάντιους και τι συνέβη επί της εποχής του με τη μεγάλη ναυμαχία που διεξήχθη μεταξύ Πελοποννήσου και Κρήτης, εκεί περίπου στα Αντικήθυρα, με την ήττα των Ατλάντων που εν τέλει εξωστρακίστηκαν από τον ελλαδικό χώρο και μεγαλούργησαν έξω από εδώ πέρα. Αυτοί οι βιωτοί, βιωτοί ήταν οι Άτλαντες. Αλλά επειδή υπάρχει όρος στο Μαρόκο που λέγεται Άτλας, μας τους παρουσιάζουν Αφρικανούς. Έχει σημασία την ιστορία από ποιο χρονοσημείο θα την πάρεις. Αν την πάρεις από τη στιγμή που ίδρυσαν την αποικία τους στο Μαρόκο το σημερινό, θα πεις ότι είναι σημερινή Αφρικανή και έχεις δίκιο, γιατί είναι στην Ήπειρο της Αφρικής. Αν όμως πεις ότι φύγανε από τη Βιωτία και πήγανε εκεί πέρα και έκανε αυτό, δεν είναι Αφρικανοί, είναι Έλληνες Βιωτοί. Κλείνει η παρένθεση. Γι' αυτό πηγαίνετε όλο και πιο πίσω, όλο και πιο πίσω. Και για να παραφράσω Ρίση του 21, Αριστείδη μου, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές αυτά, Έλληνες, όποτε σας βρίσκει το κακό, η κακή είδηση, η κακή πληροφορία, διαβάστε Στράβωνα, Παυσανία, Διογέννη Λαέρτιο και Διονύσιο Αλικαρνασέα. 4 βιβλία που δεν πρέπει να λείπουν από κανένα ελληνικό σπίτι. Έχετε αυτά δίπλα και λέτε τι μου λέει αυτός, για να δω οι παππούδες μου τι λένε. Έτσι. Το όνομα λοιπόν του Προμηθέως προέρχεται από το προμαθεύς, που σημαίνει προμαθαίνω, προβλέπω, προμαντεύω, προνοών. Ο προωρών τα μίδεα τα βουλεύματα, αυτός που προέβλεπε, προμάθαινε. Άρα λοιπόν, εξ αυτού, υπάρχουν πάρα πολλές πηγές στο βιβλίο, μη σας κουράσω, δεν τις λέω, εξ αυτού ο Προμηθεύς δεν είναι όνομα. Είναι επίθετο. Είναι επιθετικός προσδιορισμός. Το όνομά του ποιο είναι όμως. Θα το δούμε παρακάτω. Όπως είναι γνωστό, γίνεται η μεγάλη τιτανομαχία και ο Θεσσαλός Προμηθεύς, ο Ιαπετονίδης, είναι με το μέρος των Τιτάνων. Όταν είδε όμως την αλαζονία τους, επήρε τη γη, τη γέα, και πήγε με τον Δία, ο οποίος τον έκανε βέβαια σύμβουλό του και πρωτοπαλίκαρό του. Ο Προμηθέας προμάντευσε πως ο αγώνας δεν πρόκειται να κερδίθει με δύναμη, αλλά με τέχνη και πονηριά. Μήπως μας θυμίζει κάτι σχετικά με την Τρία, όλο αυτό, ότι δεν κερδίζει πάντα ο μπρατσωμένος, ο δυνατός και ο σωματός. Στα ελληνικά αγγεία ποτέ θα δείτε ένα bodybuilder. Ποτέ θα δείτε ένα φουσκωμένο.
βλέπετε τους ήρωες και είναι καθημερινοί, σαν και εμάς. Γιατί? Γιατί σημασία έχει ο μοχλός. Ο Προμηθεύς ήταν λοιπόν ένας Οδυσσέας προ-Οδυσσέος. Ήταν αυτός που ξεγέννησε τον Δία, ο οποίος είχε καταπιεί την έγκυο μύτιδα, όταν με τον Πέλεκη, το τσεκούρι του, τον χτύπησε στο κεφάλι για να βγει εν τέλει η θεά Αθηνά. Έχουμε μια απίστευτη ιατρική γνώση εδώ πέρα. Η σοφία βγαίνει από το κεφάλι, η σοφία βγαίνει από το νου, η σοφία θεά της, θεά της σοφίας Αθηνά βγαίνει από το κεφάλι, έτσι δεν βγαίνει από κάτι άλλο, και βγαίνει μετά από ταρακούνημα. Στον καναπέ, ξαπλωτός, με το τηλεχειριστήριο στο χέρι, καμία σοφία δεν πρόκειται να βγει. Καμία. Η ελληνική μυθολογία είναι συμβολική. Μην την παίρνετε κατά λέξη. Γιατί λένε κάποιοι, α, είπε αυτό, έφαγε τα παιδιά του, έκανε το ένα, έκανε το άλλο. Σιγά μην έτρωγε και τα παιδιά του, σιγά μην έτρωγε και πέτρες. Έτσι. Καμία μυθολογία στον κόσμο δεν μεταφράζεται αυτολεξή. Είναι έγκλημα φιλολογικό. Προμηθέας, Μενίτιος και Επιμηθέας μένουν στην Κρήτη ως εχμάλωτοι του Διός και δημιουργούν ένα πολύ μεγάλο πολιτισμό στην Κρήτη, δεν επί του παρόντος. Αλλά μετά τη μάχη η οποία γίνεται στη Μυκόνη, τώρα μου πεις ποια είναι η Μυκόνη, εγώ δεν την ξέρω τη Μυκόνη, την εποχή που ζει ο Προμηθέας, οι πόλεις και οι περιοχές έχουν άλλα ονόματα. Μυκόνη δεν υπάρχει σήμερα, η Μυκόνη του Προμηθέως, εποχής του Προμηθέως, είναι σημερινή Σικιώνα και ιστορική Σικιώνα, η καλλιτεχνική πρωτεύουσα της Πελοποννήσου. Έβαλε όλους τους μεγάλους καλλιτέχνες, πιο διάσημος από όλους, ο Λύσιπος, που είχε από τον Μέγα Αλέξανδρο ο μόνος το δικαίωμα να τον αναπαριστάνει. Άρα καταλαβαίνετε για ποια εξέλιξη πόλεως μιλάμε. Και έκανε και μεγάλους χορούς και διαγωνισμούς. Αν δεν υπήρχε το Τσιφτετέλη, δεν θα υπήρχε ο Παρθενώνας. Τώρα θα μου πεις, τι είναι αυτά που μας λες. Μα ήθελε να παντρέψει την κόρη του και διοργάνωσε χορό. Χορέψαν όλα τα παλικάρια, μεταξύ των Dancing with the Stars, δηλαδή δεν είναι κάτι σημερινό. Το έχουμε πολλές φορές στην ελληνική μυθολογία. Αυτό που βλέπετε στην τηλεόραση και μας το πλασάρουν σαν καινούριο. Χορεύαν οι άνθρωποι για να κερδίσουν κάτι. Ένας από αυτούς που είχε πάει να πάρει την κόρη του βασιλιά, της Οικειώνας, ήταν και ο Περικλής. Φτάνει στο τέλος του διαγωνισμού ο Περικλής, αλλά οι ψηφοφόροι είναι ισοπαλία όλα τα πράγματα με τον άνθρωπο που τελικά την κέρδισε και στο τέλος τους είπε να χορέψουν έναν περίεργο χορό, τον Κόρδακα. Είναι κάτι σαν το σημερινό, ας το πούμε, Τσιφτετέλη. Διπλοπενιά, αυτό σημαίνει Τσιφτετέλη. Εκεί ητάται ο Περικλής, δεν χόρεψε καλά Τσιφτετέλη, στεναχωρημένος και απογοητευμένος, φεύγει από τη Σικιώνα και πηγαίνει στην Αθήνα για να μην, μαθαίνουν και την, να μην μάθουν και την τροπή του. Τη συνέχεια την καταλαβαίνετε. Αν κέρδιζε και έμεινε στην Κιώνα, θα είχαν Παρθενώνα. Καταλαβαίνετε πως η αποτυχία δεν πρέπει να μας προβληματίζει στη ζωή. Για κάποιον λόγο γίνεται. Υπάρχει ένα προμηθεϊκό σχέδιο, το οποίο εξελίσσεται μπροστά στα μάτια μας, αλλά εμείς καταπιανόμαστε, αγχωνόμαστε με τη μικροαποτυχία της ημέρας. Εκεί λοιπόν μαζεύονται, μετά την μεγάλη μάχη, την Τανομαχία, για να ορίσουν τα δικαιώματα του καθενός. Ο Προμηθέας επήρε ένα βόδι και το τεμάχισε. Στο ένα δέρμα τύλιξε τα λύπη και τα κόκαλα και στο άλλο έβαλε τα ψαχνά. Έβαλε τον Δία να διαλέξει. Εκείνος διάλεξε σε γνώση του τα κόκαλα και τα λύπη. Έτσι επικράτησε συνήθεια στις θυσίες των ζώων οι άνθρωποι να κρατάνε τα ψαχνά και να καίνε στους θεούς τα λύπη και τα κόκαλα. Ο Προμηθέας λοιπόν ήταν αυτός ο οποίος πρώτος όρισε τον τρόπο τελετουργίας, λατρείας και θυσίας στους θεούς. Προ αυτού υπήρχε ολοκαύτωση. Βάζαν όλο το ζώο όπως είναι πάνω και δεν μοιράζαν σε κανένα τίποτα. Ανεβαίνοντας στον θρόνο του ο Δίας, δεν σκέφτηκε τίποτα για τους ανθρώπους. Αν αφανιστούν, θα κάνω νέο γένος, είπε, όπως όλοι αλαζόνες, βασιλείς, άρχοντες, ηγεμόνες κλπ. Ο Προμηθέας όμως δεν συμφώνησε. Παρόλο που είχε πάει μαζί του και ήταν πρωτοπαλίκαρο, δεν του άρεσε αυτή η σκέψη και η στάση. Κατέβηκε τότε, προσέξτε, και δίδαξε τέχνες και επιστήμες στους ανθρώπους. Δίδαξε ο Προμηθέας
εποχή κατακλυσμού Δευκαλίωνος είμαστε. Παναλαμβάνω, εποχή κατακλυσμού Δευκαλίωνος. Τα σημάδια του χειμώνα, δηλαδή τη χειμερινή ησημερία. Του καλοκαιριού, θερινή. Του καρπίσματος, της σοδειάς, των ανατολών και των δύσεων των άστρων. Στην ουσία τους έμαθε πότε πρέπει να φυτεύουν, πότε να σπέρνουν, πότε να έχουν συγκομιδή της σοδειάς, πότε να βγάζουν τα ζώα έξω, οι κτηνοτρόφοι κλπ. Έτσι. Εφήβρε τους αριθμούς. Τι μου λες τώρα, εμένα μας διδάσκουν ότι οι αριθμοί ήρθαν από τους Άραβες. Εφήβρε τα γράμματα. Ο Προμηθέας. Τι μας λες τώρα, εμάς μας λένε στα σχολιά ότι τα γράμματα ήρθαν από τους Φοίνικες. Και μάλιστα όχι τους Έλληνες Φοίνικες, τους Σιμιτοφοίνικες. Μα εδώ άλλα λένε οι παππούδες μου. Τι, ποιος έχει πιο μεγάλη αξία, ο Γερμανός καθηγητής Μιούλερ που λέει και ο Βιαντζής στην ταινία, ή τι λέει ο Διογέννης, ο Λαέρτιος. Διαλέξτε και πάρτε. Αλλά στην ταινία λέει τρεις βλάκες γνώρισα. Εμένα, εσένα και τον καθηγητή Μιούλερ. Εφήβρε τη γραμματική, τη γυμναστική, την τέχνη της ξυλουργικής, της γεωργίας, ζευγάρωσε τα καματερά στα αλέτρια, έδεσε τα άλογα στα άρματα, επινόησε τα πλεούμενα, τα φάρμακα, τη μαντική, την ορνηθομαντία και την ιερομαντία, την εξαγωγή ορυκτών, την ύπαρξη του χρυσού, του ασημιού και του σίδηρου στη γη, την φανέρωσε στους ανθρώπους ο Προμηθέας. Και σήμερα λέμε η εποχή του χαλκού, πρόπερση, η εποχή του σιδήρου, αντιπρόπερση, δηλαδή πριν 1000 χρόνια. Και αυτός ζει στον κατακλυσμό του Δευκαλίωνα, στην τανομαχία ζει. Και ξέρει και από ορυκτά και από σίδηρο. Κάποιος κάνει λάθος. Κάποιος δεν τα λέει καλά τα πράγματα. Να μην τα λένε καλά αυτοί, okay, να τους πετάξουμε, να τους κάψουμε στη φωτιά. Αλλά μήπως πρέπει να κάψουμε κάποιους άλλους στη φωτιά. Αυτός ο Προμηθέας με την Αθηνά, με την οποία ίσως και να ήταν ερωτευμένος δηλαδή, και πώς να μην ερωτευτεί κανείς την στρατηγό Σοφία, έπλασαν τους ανθρώπους εξίδατος και γης. Από ίδωρ και γη, δηλαδή από πυλό. Όπα, αυτό το έχω ξανακούσει. Αυτό το έχω ξανακούσει. Και φωτιά και τους έδωσαν και μορφή παραπλήσια των θεών και από πυλό και φωτιά έφτιαξαν και τα ζώα. Μάλιστα. Ο Προμηθέας το έκαμε αυτό όταν η γη ήταν πρόσφατη. Έχει επέλθει ο κατακλυσμός του Δευκαλίωνος και βγαίνει πια καινούργια γη, φεύγουν τα νερά, έτσι, και μένει επάνω νερό με λάσπη, πυλός. Και είχε η γη παρθένα ύλη και θείο σπόρο. Μην μιλήσουμε για το τι ακριβώς συνέβη στον κατακλυσμό, είναι μια διάλεξη ορών. Τον έπλασε δε τον άνθρωπο όρθιο, homo erectus, όχι στα τέσσερα, ή να βλέπει προς τα επάνω τον ποιητή του. Εδώ μιλάμε ακριβώς για τη δημιουργία ενός homo erectus. Εδώ μιλάμε για ένα homo erectus. Ανθρωπολογικά να μιλήσουμε, ο homo erectus εμφανίζεται στη γη πριν 2 εκατομμύρια χρόνια. 2.800. Άντε εγώ κόβω και 800.000 χρόνια γιατί... 800 χρόνια. Πριν 2 εκατομμύρια χρόνια. Εμφανίζεται ο homo erectus στη γη. Μα είναι δυνατόν να μιλάμε για ιστορίες 2 εκατομμυρίων χρόνων. Καθηγητής μου έλεγε στη Γερμανία τα παράπονά σας στον Παυσανία. Τα παράπονά σας στο Διογέννη το Λαέρτιο. Τα παράπονά σας στο Διονύσο τον Αλικαρνασέα. Όχι σε μένα. Η Αθηνά φυσούσε, έπνεε, δηλαδή έριχνε το πνεύμα της πάνω στον πυλό. Το πνεύμα της είχε μορφή πεταλούδας. Έβγαινε από το στόμα της μια πνοή και αντί να βγαίνει κυματομορφή, είχε σχήμα πεταλούδας. Κατά μία παράδοση αυτό συνέβη στον Πανοπέα, το βουνό της Βιωτίας, ή στο Εικόνιο, όπως σας είχα πει προηγουμένως, της Καθημάς Ανατολής, και παρόντες ήταν η ψυχή,
η Ερωτηδής, ο Ερμής, η γη, ο ωκεανός, ο ήλιος, η νύχτα και οι μοίρες κλωθώ λάχεσης και άτροπος. Ο βίος πυρός, φωτιάς, δίδεται στον άνθρωπο και ο Προμηθέας γίνεται ο πρώτος που καταφέρνει να εσαρκώσει ψυχή. Δηλαδή παίρνει το πνεύμα της Αθηνάς, παίρνει ένα πνεύμα, παίρνει μια πνοή και της βάζει φόρεμα σώματος, το οποίο σώμα είναι πλασμένο από πυλό. Είναι λοιπόν ο δημιουργός της εμψύχου φύσεως και έκτοτε η πεταλούδα ταυτίζεται με την ψυχή. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις το έχουμε δει αυτό, που το έχουμε δανείσει σε πάρα πολλούς λαούς στη μυθολογία τους. Άρα είχε δίκιο ο Διογέννης ο Λαέρτιος για άλλη μια φορά που στο προήμιο του σπουδαίου έργου του Βίη Φιλοσόφων γράφει ότι από τους Έλληνες άρχισε το ανθρώπινο γένος. Πρέπει να ήταν εθνικιστής αυτός βέβαια. Κάτι τέτοιο λέει. Κοιτάτε τι λέει. Μεταφράστε το όμως εσείς. Τα των Ελλήνων κατορθώματα αφών μη ότι γε φιλοσοφία αλλά και γένος ανθρώπων ήρξε. Να το πετάξουμε, να μην το θυμόμαστε, να μην τα αναφέρουμε. Λίγο μια πειρά, βάλτε μετά έτσι, εδώ κάψτε και εμένα, γιατί εγώ αυτά έχω να σας πω. Αυτοί είναι οι παππούδες μου εμένα. Ο Προμηθέας λοιπόν ήταν ο μέγας προμηθευτής και ευεργέτης του ανθρώπου. Από αυτόν προέκυψαν τα πάντα. Γι' αυτό και στα θεολογούμενα της αριθμητικής, ο Ιάμβλυχος, τον δημιουργό ζωότητος, έδωσε ζωότητα, όχι ζωή, ζωότητα, άλλη έννοια, Προμηθέα τον σημαίνει με τη μονάδα και τον τέλειο αριθμό 9, διότι νικέτιε αντί να πρόσω αυτής, της Ενεάδος, χωρίν αριθμόν γε 3 τέλειος. Δεν άφησε άλλον αριθμό να είναι μεγαλύτερος αυτού, είναι δε 3 φορές τέλειος. 3, 3, 9. Εκλήθη τότε ο Προμηθέας και ο αφελής αδελφός του Επιμηθέας να δώσουν ιδιότητες στις ζωότητες, στα νέα πλάσματα, στον νέο άνθρωπο που δημιούργησε ο Προμηθεύς. Προμηθεύς και Επιμηθές, έτσι είναι οι αρχές της συμπληρωματικότητας που υπάρχουν πάντα στο σύμπαν. Μεγάλη φυσική γνώση και αρχή αυτό, αλλά δεν θα επεκταθούμε. Ο σπάταλος Επιμηθέας τα έδωσε όλα στα ζώα. Τα αγαπούσε πάρα πολύ, έδωσε όλα τα ζώα, όλες τις ιδιότητες στα ζώα. Όταν ήρθε η σειρά των ανθρώπων, δεν είχε απομείνει τίποτα. Τότε ο Προμηθέας, επινοητικός πάντα, σκέφτηκε τι θα κάνω με αυτούς. Ποια ιδιότητα θα πάρουν αυτοί. Τη δύναμη τη δώσαμε στα βόδια, ξέρω εγώ, τον αντέχουν τη δώσαμε στα γαϊδούρια. Στους ανθρώπους τι θα δώσουμε. Και τότε σκέφτηκε ότι έπρεπε να προμηθεύσει στους ανθρώπους το πυρ, όχι τη φωτιά. Μεγάλη ιστορία αυτή. Έχουμε ταυτίσει το πυρ με τη φωτιά. Άλλο το πυρ, άλλο η φωτιά. Στα ελληνικά δεν υπάρχουν συνώνυμα. Άλλη βλακεία. Μαθαίνουμε στο σχολείο, η δασκάλα λέει πες μου τα συνώνυμα. Ποια συνώνυμα κυρία μου, δεν ξέρεις ότι δεν υπάρχουν συνώνυμα στα ελληνικά. Υπάρχουν δύο ίδιες λέξεις για το ίδιο πράγμα. Το ρήμα έρχομαι, πηγαίνω, έχει 50 ρήματα για να πεις τον τρόπο της κίνησης από ένα σημείο προς ένα άλλο. 50 ρήματα. Κάθε ένα σημαίνει κάτι διαφορετικό. Για πλάκα τα σκέφτονταν αυτοί οι άνθρωποι, γιατί θέλανε να μας παιδεύσουν. Όχι, γιατί θέλανε να είναι ακριβείς σε αυτά που λέμε. Θέλανε ακριβείς, ένα ακριβόλεξη. Κάθε λέξη έχει σημασία, είναι ακριβή και έχει ένα και μόνο νόημα. Δεν έχει 50. Νομίζω ότι σημαίνει αυτό. Τι νομίζω ότι, αν ήθελε να πει αυτό, άλλο το ακόντιο, άλλο το δόρυ. Το δόρυ το κρατώ και πολεμώ, το ακόντιο το πετώ και πολεμώ. Όλοι ακόντια τα γράφουν. Διαφορετικά πράγματα, διαφορετικά όπλα, δύο διαφορετικές μάχες. Για να έχω δόρυ και να πολεμώ σημαίνει ότι ο άλλος είναι κοντά μου. Το ακόντιο το πετάω από τα 50 μέτρα. Κι αν είμαι γίγαντας θράκας όπως ο Γκατσιούδης, το πεντάω και από τα 100 μέτρα. Δεν μου τρέχει τίποτα. Άρα λοιπόν, θέλω να σας πω
ότι η λέξη που θα βάλεις στο στόμα σου για να επικοινωνήσεις με τον άλλον πρέπει να είναι ακριβής, γιατί αλλιώς θα φύγετε, θα έχετε νομίσει ότι έχετε συζητήσει και συνεννοηθεί, αλλά δεν θα έχετε συνεννοηθεί. Άλλα θα έχει καταλάβει ο ένας και άλλα θα έχει καταλάβει ο άλλος. Και οι λέξεις έχουν χρονική μνήμη. Πήγα εδώ στην ταβέρνα στα Λαδάδικα και έφαγα 5 μπριζόλες. Και είπα, χόρτασα. Μα τι χόρτασα, δεν έφαγα χόρτα. Πώς χόρτασα. Τι θυμιέται εκείνη τη στιγμή ο εσώτερος εαυτός μου. Ότι κάποτε ο άνθρωπος ήταν χορτοφάγος. Καταλαβαίνετε, πολύ παλιά, σε μια παλαιολιθική εποχή, σε μια δύσκολη εποχή, ήταν χορτοφάγος και χόρτενε με χόρτα. Αλλά άμα φας 5 μπριζόλες, δεν χόρτασες. Έτσι, έχεις κορεστεί. Το κόρος, κρέας. Και διαφορετικά πράγματα. Και λέγοντας μία μόνο λέξη, μπορούσε όλος να καταλάβει και τι έφαγες. Δεν αγκιά να του πεις, έφαγα χόρτα και χόρτασα, μα αφού χόρτασες, χόρτα θα φάγες. Δηλαδή, καταλαβαίνετε πόσα πολλά και περισσότερα χρειαζόμουν. Όλα αυτά μου προέκυψαν από τις αποδόσεις. Έλεγα, κοίτα, αν είπε μια λέξη και εγώ πρέπει να, για να την αποδώσω να βάλω 4 τώρα. Για να την καταλάβει ο άλλος. Γιατί έχουμε χαθεί από την αρχική λέξη. Έχουμε χαθεί από το αρχικό νόημα. Έχουμε χαθεί από την λέξη. Τότε λοιπόν φέρνει ο Προμηθέας το πυρ για να φιλήσει τους ανθρώπους και να τους περιβάλλει. Κλέβοντας ένα σπινθήρα από τον ουρανό, τεράστια αστρονομική ιστορία τώρα εδώ πέρα, αστρόμηθος μεγάλος, από το ουράνιο εργαστήρι του Υφαίστου και βάζοντάς τον μέσα σε ένα ξερό βλαστό από νάρθηκα και παίρνοντάς το από τους θεούς. Και έδωκε ναυτής στους ανθρώπους και πυρ λάθρα διός ενάρθηκη κρύψας. Τώρα, το τι αστρόμηθος είναι αυτός, τι μπορείς να πάρεις από τον ουρανό μια φωτιά και να δημιουργήσεις ζωή, θα μας το εξηγήσει πολύ απλά η σημερινή πυρηνική φυσική, η σημερινή φυσική που λέει ζωή δημιουργείται από μια ακτίνα ηλίου και μια σταγόνα νερού. Χρειάζομαι λίγο ήλιο και λίγο νεράκι για να δημιουργήσω πρωτεΐνες και να φτιάξω τα υπόλοιπα. Όμως, εδώ υπάρχει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί πηγαίνει στο ουράνιο εργαστήριο του Υφαίστου. Ο Υφαίστος είχε 2 μεγάλα εργαστήρια, στη Λίμνο και στη Σαμοθράκη. Όμως, οι πρωτομάστορες του Υφαίστου, αυτοί οι οποίοι ξέρανε και κάνανε κουμάντο όταν έλειπε ο Μέγας Υφαίστος, τεράστιος αδικημένος θεός, τον παρουσιάζουν σαν κάτι. Πού τον είδατε σαν κάτι τον Υφαίστο? Πού τον είδατε σαν κάτι τον τεράστιο αυτό άνθρωπο, ο οποίος μας έδωσε τα πάντα? Η ομιλία μου στη Λίμνο, στην αρχαιολογικό χώρο, στην Μύρινα, είχε 4.000 άτομα μέσα. Προσέξτε, οι πρωτομάστορες του Υφαίστου είναι ο Εθύρ και ο Σπινθύρ. Τι μας λένε αυτοί οι άνθρωποι? Ο Εθέρας επιβεβαιώθηκε επιστημονικά και έγινε και paper που έφτασε να πάρει και Νόμπελ δεκαετία του 60. Τώρα, δηλαδή, προχτές. Και αυτοί οι άνθρωποι μίλαγαν για τον Εθέρα 2.500 χρόνια πριν. Από σήμερα. Ο Σπινθύρ δε, που είναι το αρχικό και το βασικό για τα μηχανήματα εσωτερικής καύσεως, τις μηχανές εσωτερικής καύσεως, τον είχαν ψωμοτήρι στο στόμα τους. Και εμείς σήμερα λέμε ότι αυτοί οι άνθρωποι πηγαίναν με πέτρες να ξύσουν κάτι ξύλα. Τι ήταν λοιπόν ο έκτοτε καλούμενος και πυρφόρος? Πώς τον αποδίδουν? Ο κλέφτης της φωτιάς. Ούτε έκλεψε, ούτε φωτιά πήρε. Αλλά τον λένε έτσι. Ή ο εφευρέτης της. Μέγα φιλοσοφικό ερώτημα που προκύπτει από τον βίο του Προμηθέα. Πάντως η πράξη του δείχνει την ατέλεια του ανθρώπου που μόνο υποβοηθούμενος υπό το πυρ μπορεί να βοηθηθεί και μπορεί να επιβιώσει. Και πράγματι αυτό που μας ενδιαφέρει σήμερα όταν κάνουμε δίαιτα είναι πόσες θερμίδες φάγαμε, όχι πόσο φαΐ φάγαμε.
Δεν είναι θερμή, θερμοκρασία. Πρέπει να διατηρήσουμε τη θερμοκρασία μας. Αν φάμε λιγότερο, θα πέσει η θερμοκρασία μας. Έτσι μετράμε τον πυρετό μας. Ε? Τι μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει ο θερμοστάτης να δουλεύει καλά. Πολύ μεγάλη βασική γνώση. Ιατρική γνώση. Έχει, μέτρησα ότι το κείμενο αυτό του Εσχύλου αναφέρεται σε 47 σημερινές σύγχρονες επιστήμες. Πρέπει να ξέρεις να είσαι πανεπιστήμων για να το αποδώσεις. Κάθε παράγραφος είναι μία διάλεξη ξεχωριστή. Όλη αυτή η μυθιστορία λοιπόν εξαρτάται από την αποκωδικοποίηση της λέξεως πυρ. Το υπό του Προμηθέως μερισθέν, αυτό που μας μέρισε σε όλους, μας έδωσε, διαμήρασε, διαμέρισε σε όλους μας. Οι σάτυροι Κόμος, Σίκινης και Σίμος επήραν το πυρ. Έτσι, τρεις σάτυροι ήρθαν να βοηθήσουν σε αυτήν την κατάσταση. Άναψαν δάδες και άρχισαν να χορεύουν κρατώντας τις αναμένες. Γι' αυτό με λαμπαδιδρομίες τιμούσαν στην Αττική τον Προμηθέα. Από το μύθο αυτόν, από αυτή την παράσταση, από αυτή την γιορτή, την τελετή, εμπνεύστηκε ο Εσχύλος και το σατυρικό του δράμα «Προμηθεύς Πυρκαεύς». Χαμένο. Όπως χαμένος είναι και ο Προμηθέας ο Λιόμενος. Όπως χαμένα είναι και άλλα έργα του Εσχύλου. Εσχύλος ήταν από τους μεγαλύτερους μύστες των Ελευσινίων μυστήριων. Από την Ελευσίνα καταγόταν άλλωστε. Από εκεί και έπειτα γεννιέται ένας κύκλος θεοτήτων του Πυρός με κορυφαίους θεούς αυτών των Καβύρων, της ομάδας των Καβύρων, της Σαμοθράκης και της Λίμνου. Για να φανεί πιο γενναιόδωρος ο Δίας, αποφάσισε να τους χαρίσει το φάρμακο κατά της γυρατιάς. Σου λέει δεν μπορεί οι άνθρωποι να αρχίσουν να θαυμάζουν και να προτιμούν και να πιστεύουν τον Προμηθέα και εγώ τι θα κάνω. Θα φύγουν οι πιστοί από μένα, το μαγαζί θα αδειάσει. Και τότε λέει εγώ θα δώσω στους ανθρώπους κάτι σπουδαιότερο. Και τους δίνει το φάρμακο κατά της γυρατιάς. Αλλά κάνει το λάθος ο Δίας και το φορτώνει σε έναν γάιδαρο να το κατεβάσει κάτω. Ο γάιδαρος βαδίζοντας μέσα στο λιοπύρι δίψασε και στάθηκε να πιει νερό σε μια βρύση. Εκεί στη βρύση εμφανίστηκε ένα μεγάλο φίδι, δρακόφιδο, φύλακας του νερού και της βρύσης ως συνήθως, και για να αφήσει το γάιδαρο να πιει και να ξεδιψάσει, του ζήτησε αντάλλαγμα το φορτίο. Ο αφελής γάιδαρος που δεν ήξερε τι κουβαλάει μέσα, ένα φορτίο ήτανε, το έδωσε. Και από τότε το φάρμακο κατά της γερατκίας δεν έφτασε ποτέ στους ανθρώπους και το πήραν τα φίδια, που αλλάζουν πουκάμισο όπως λέμε και ανανεώνονται. Όταν ο Ζεύς ενίκησε τους αντιπάλους του όλους τους Τιτάνες, τιμώρησε με βαριά καρδιά τον πρωτοξάδελφό του εν τέλει, Προμηθέα. Έδωσε εντολή στον Ήφαιστο και τον κάρφωσε σταυρωμένο ή αλυσοδεμένο από τα κείμενα με αδαμάντινα δεσμά. Είναι η δεύτερη φορά που αναφέρεται από τη μυθολογία μας το αδαμάντινο δέσμιο. Το πρώτο είναι εδώ, στον Προμηθέα. Το δεύτερο είναι, αν θυμάστε, όταν η Δήλος, από άδειλος, μη φανερή, βουλιαγμένη μέσα στα κατάβαθα της θάλασσας, για να γίνει Δήλος, για να γίνει φανερή, για να ανέβει στη θάλασσα και σε αυτήν εν τέλει να γεννήσει την άνομη γέννα του Διός, η Λιτό, τον Απόλλωνα και την Άρτεμη, ναι, αλλά ένα νησί που θα έβγαινε έτσι θα χανότανε. Όπως αναδύθηκε το νησί, δέθηκε με τον βυθό με αδαμάντινες αλυσίδες για να μην φύγει. Είναι η δεύτερη φορά που αναφέρεται το αδαμάντινο δέσμιο. Αυτά τα αδαμάντινα δεσμά του Προμηθέα ήταν έργο του Ηφαίστου. Τα λέμε γενικώς ηφαιστότευκτα αυτά. Επάνω σε ένα πάσαλο ή βράχο ή ένα άντρο, άλλο σπήλαιο. Μην μπερδευόμαστε. Έτσι είπαμε, δεν υπάρχουν συνώνυμα. Στους πρόποδες ενός βουνού, που αργότερα την περιοχή αυτή την ξέρουμε ως Σκυθία, δικόρυφο που ελέγεται Κάφκασος. Εκεί ο Δίας για να πετύχει την τιμωρία του ευεργέτη του ανθρώπου, ο εξουσιαστής,
ο ηγέτης, ο τύραννος, ο πολιτευτής, ο κυβερνήτης, ο ισχυρός, για να πετύχει την τιμωρία και το δέσιμο ενός ευεργέτη, ενός ανθρώπου που έχει καλή άποψη για αυτόν, τον αγαπάει ο λαός, ενός λαοφιλούς προσώπου, χρησιμοποιεί δύο πρόσωπα. Ο ηγέτης χρησιμοποιεί για αυτόν τον σκοπό, για την τιμωρία του λαοπρόβλητου, το κράτος και τη βία. Απίστευτο να το σκεφτεί κανείς. Απίστευτο να το σκεφτεί κανείς. Το έχουμε δει χίλιες φορές για δηλώσεις που κατεβήκαμε κάτω για το Μακεδονικό. Όχι, Μακεδονικό δεν είναι, δεν έχει κανένα πρόβλημα με Μακεδονία μας. Το Σκοπιανό. Χίλιες φορές που κατεβαίνει κάποιος να διαδηλώσει κάτι υπέρ του καλού, υπέρ του δίκαιου, έχει απέναντί του το κράτος και τη βία. Δεν είναι καινούριο. Είναι προμηθεϊκό. Μας τα έχουν πει όλα. Ότι θα δημιουργηθεί το κράτος και θα παράξει βία, γιατί για να φυλακίζει τους καλούς. Θέλετε και άλλη κοινωνιολογική ανάλυση. Η ρίστο εν παρόδο στη Γερμανία, ο Προμηθέας είναι μάθημα στην κοινωνιολογία. Όχι σε μυθολογίες, ιστορίες, φιλολογικά κείμενα. Εκεί λοιπόν οι Έλληνες εμύθευσαν τα περί Προμηθέα και των δεσμών αυτού. Πάλι θα χαθούμε στη μετάφραση. Τι σημαίνει μύθος? Μηδενίτη κινδικάσεις πριν ανθή μύθων ακούσεις. Δηλαδή πριν ακούσεις και την αλήθεια του άλλου, όχι το παραμύθι του. Την ιστορία. Έτσι. Και τον δύο. Και τον δύο. Εμείς σήμερα έχουμε μπερδέψει τη μυθολογία, που είναι ο λόγος, ο ιστορικός, ο αληθής, που έχει τα κρυμμένα και τα βαθιά νοήματα, με την παραμυθολογία. Και λέμε το μύθο παραμύθι. Ξεκίνησα και σας είπα ότι δεν υπάρχουν συνώνυμα. Άλλο μύθος, άλλο παράμυθος. Όταν σας λένε λοιπόν ότι ο μύθος είναι παραμύθια, πες ότι τα παραμύθια είναι αυτά που λες εσύ, διότι δεν γνωρίζεις ελληνικά. Αν γνώρισες ελληνικά, θα ήξερες. Έχει μύθος. Σωστά. Εντάξει, Στέφανε, να κάνουμε μια ανάλυση τώρα εδώ πέρα με τις λέξεις μύθος. Να με καλέσετε άλλη φορά, όπως είπα και ο Σαν, θέλετε περισσότερα να με ξανακαλέσετε. Λοιπόν, το βουνό έχει σχέση μνήμης όμως με τον Προμηθέα. Δεν τον πάει σε ένα τυχαίο βουνό. Τον πάει σε ένα βουνό που έχει σχέση με τον Προμηθέα. Τώρα τι μου λες εσύ, ότι εκείνες τις εποχές των κατακλυσμών οι Έλληνες γνώριζαν τα της Ουκρανίας και τα του Καυκάσου? Φυσικά. Φυσικότατα. Ήταν ανοιχτή γραμμή όλα αυτά. Αλλιώς πώς θα ξέραν οι αργοναύτες που θα πάνε να μαζέψουν χρυσό? Ο Κάυκασος ήταν άνθρωπος. Ήταν βοσκός. Ελληνικότερα ποιμένας. Τον οποίον εσκότωσε ο Προμηθέας και μελετώντας τα σπλάχνα του έμαθε που βρίσκονταν οι εχθροί του Κρόνου. Πάμε λίγο πίσω τώρα, λίγο προθύστερα. Ο Κάυκασος κρυβόταν σε ένα όρος μετά την τανομαχία. Και γι' αυτό όταν εσκότωσε ο Ζεύς τον Κρόνο, τιμώρησε τον Προμηθέα επειδή βεβήλωσε τα σπλάχνα ενός ανθρώπου και ονόμασε το βουνό αυτό με το όνομα του άτυχου Έλληνα ποιμένα Καυκάσου. Και επειδή εκεί σκότωσες, εκεί θα πάει ξανά και να τιμωρηθείς. Ο τρόσας και γιάσατε. Ένα ζώο, συμβολικά σήμερα λέμε για τα παιδάκια μας να το καταλάβουν, αητός. Αλλά εδώ αναφέρεται όρνεο. Πάντως ο αητός ας λέγεται, διότι είναι ιερόπουλη του Διός. Έτσι. Ένα όρνεο, προσέξτε, έβοσκε τα σπλάχνα του Προμηθέως. Χυμούσε κάθε μέρα και του έτρωγε, λέμε σήμερα, το σηκώτι, το ύπαρ, κρατήστε τη λέξη ύπαρ όμως, αλλά του έτρωχε τους αδένες του. Επίσης συμβατικός. Το οποίο, ό,τι του έτρωγε την άλλη μέρα ξαναγινόταν. Τον Προμηθέα τον λευτέρωσε
ύστερα από 30 χρόνια, αλλά κατά κάποιους άλλους συγγραφείς ύστερα από 1000 χρόνια ή ύστερα από 30.000 χρόνια. Ο Ηρακλής. Μια ηλιακή φωτεινή οντότητα μπορεί να ελευθερώσει μια ηλιακή φωτεινή οντότητα. Σκοτώνοντας τον σπλαχνοφάγο αετό, εκτοξεύοντας, σήμερα λέμε, βέλη. Πήγε με τα βελάκια και τα εκτοξεύοντας. Μα δεν αναφέρονται βέλη, αναφέρεται ο ιστός. Ο όμικρον γιώτα με διαλυτικά. Ο ιστός. Από το τόξο του. Σήμερα το λέμε βέλη γιατί είναι χαζοί οι Έλληνες και δεν πρέπει να σκεφτούν πίσω από τη λέξη, οπότε δώσ' τους το σανό αυτό για να μην ψάχνονται. Αλλά είναι και κάτι άλλο που κρύβεται πίσω από το μύθο. Αφήστε τη χρονολογία, στα θεϊκά πράγματα τα χρόνια δεν έχουν τόσο μεγάλη σημασία. Είναι ότι μαθαίνει ο μύθος αυτός στα παιδιά μας ότι απελευθερώνεσαι μόνο αν έρθει ο Ηρακλής ή αν αποκτήσεις την δύναμη, την ρόμην του Ηρακλέους. Πόσο σημαντικό πράγμα είναι αυτό να το ξέρουν τα παιδιά μας. Μαζί με τον Ηρακλή λοιπόν, τον απελευθερωτή του, την εκστρατεία αυτή απελευθέρωσης του Προμηθέως στον Κάφκασο, τον ελληνικό Κάφκασο, το ελληνικό βουνό εκεί πέρα ψηλά πάνω από τον Πόντο, έρχεται, συνεκστρατεύει να βοηθήσει, ποιοι λέτε, ο λαός Σίβες των Ινδιών. Γνωρίζουμε τον Θεό Σίβα. Δεν γνωρίζουμε ότι οι Σίβες ήταν Θράκες και ήταν ήδη στην Ινδία τότε οι Θράκες. Από την εκστρατεία του Διονύσου. Έχω πολλά εδώ να σας πω, αλλά το προσπερνάω. Η απελευθέρωση του Προμηθέως ήταν μια παγκόσμια πανστρατιά και εκστρατεία. Παρούσες στη σκηνή της απελευθέρωσης, μάρτυρες, η Δήμητρα, η Περσεφόνη Μεδάδα και η πτερωτή Ερηνής με φίδια στα μαλλιά της. Ξέρουμε τις Ερηνίες σήμερα, έτσι. Από το αίμα του που βγαίνει όταν τον απελευθερώνει, όταν του κόβει τα δεσμά, ένα λουλούδι φυτρώνει στη γη. Και το λουλούδι αυτό αργότερα γίνεται το φάρμακο που φέρει το όνομα Προμήθειον ή Ακόνητον. Βοτάνη που το χρησιμοποίησε και το ήξερε καλά η φαρμακεύτρα Μίδια, από εκείνα τα μέρη, για τα μάγια της κατά της οργής του πατρός της. Δηλαδή, ο Προμηθέας γέννησε ένα φάρμακο κατά της οργής του Διός, κατά της οργής του πατρός. Επί Εσχύλου και για το συγκεκριμένο έργο και τη συγκεκριμένη σκηνή εισήχθη στο θέατρο η κεραυνοσκοπία ή βροντία ή ηχεία. Τα ηχεία, Κώστα μου, δεν είναι φεύρημα της δικής σας γενιάς και των μουσικών. Υπήρχαν στα αρχαία ελληνικά θέατρα και μάλιστα κουρδίζονταν κιόλας. Μηχάνημα αναπαραγωγής ήχου, κρότου, όμοιο με αυτόν των κεραυνών που ήταν αναγκαίο για την παράσταση. Ο Ζεύς εις ανάμνηση των χιλιάδων ετών, προσέξτε τι λέει, των χιλιάδων ετών που τον είχε, όχι σιδεροδέσμιο, σιδερωμένο. Προσέξτε, σιδερωμένο. Στην πέτρα τον υποχρέωσε να φορά πάντα ένα στεφάνι από κλαριά λιγαριάς, για να περνάει και να το βλέπουν οι άνθρωποι και να λένε ότι αυτός είναι δεσμευμένος. Για να θυμάται και αυτός όμως ο ίδιος τα δεσμά του. Και του είπε, θα περάσει στο δάκτυλό σου ένα δακτυλίδι από πέτρα και σίδερο. Έκτοτε καθιερώθηκε ο Στέφανος του Μαρτυρίου, που τον έχουμε δει σε αντιγραφές αργότερα πολλών θρησκειών, αλλά και το δακτυλίδι στο χέρι ως δεσμός, μνήμη δεσμών, και οι παντρεμένοι το ξέρουν πάρα πολύ καλά αυτό. Για να τον ευχαριστήσει ο Προμηθέας, του έκαμε μια μαντεψιά. Να προσέχει, γιατί θα προσπαθήσει να τον ξεγελάσει ο γίγαντας Άτλας. Συγγνώμη. Ο Ζεύς δεν πειράχτηκε από την πράξη του αυτή, την πράξη του Ηρακλή εννοώ, που τον απελευθέρωσε, καθόλου δεν πειράχτηκε.
Και υπάρχουν τρεις εκδοχές γι' αυτό. Πρώτον, είχε περάσει πολύ καιρό, ο Προμηθέας είχε τιμωρηθεί αρκετά. Ξέρουμε ότι η ποινή μπορεί να είναι 400 χρόνια, αλλά να βγαίνει στα 10, κάτι τέτοιο είναι και αυτό. Ενώ ο Ζεύς είχε ήδη δώσει χάριτες στους Τιτάνες και τον πατέρα του τον Κρόνο, δίνοντάς τους και πάλι βασίλειο, αλλά αυτό τον ίσο των μακάρων. Το τι απικίες και τι μεγάλο πολιτισμό έκανε ο Κρόνος στην Δύση, μπορείτε να μπείτε στο αρχείο πολιτισμού να χτυπήσετε τη λέξη Κρόνος, να δείτε, που εμείς εδώ το θεωρούμε εξωστρακισμένο, κυνηγημένο, ήταν ένα σχέδιο πολιτικό όλο αυτό. Όλες οι απικίες στη Βόρεια Ιταλία, στην Ισπανία, στην Αγγλία, μέχρι και τον Καναδά, μιλάμε για Κρόνια Άλς, μιλάμε για λέξεις σχετικές με τον Κρόνο, στην Αφρική σχέσεις σχετικές με τον Κρόνο και τους Τιτανίδες, ή την Ισία, ας πούμε, έχει να κάνει με τους Τιτάνες, αλλά μπείτε να τα δείτε, είναι πάρα πολύ μεγάλη οι απικίες, η εξάπλωση του Κρόνου και των Κρονιδών. Και προσέξτε, έχει πολύ μεγάλη σημασία ότι στην Ιταλία υπάρχουν επιγραφές που λένε ότι η πόλη μας ιδρύθηκε από τον Κρόνο. Η Αδριατική λέγεται Κρονία Άλς, αλλά και η Βόρεια, ο Βόρειος Ατλαντικός. Δεύτερον, ο Προμηθέας του έκανε και αυτού μια μαντεψιά. Να μην επιτρέψει την επαφή της Θέτιδας με Θεό, διότι θα γεννιόταν Θεός ισχυρότερος του Διός. Τρίτον, ο Ζεύς δεν μπορούσε να τα βάλει με το γιο του Ηρακλή, που έκανε αυτή την πράξη, ο οποίος συν της άλλης είχε χτυπήσει άθελά του με το βέλος του τον αθάνατο κένταυρο Χείρονα, ο οποίος βασανιζόταν. Και ο Ζεύς αντάλλαξε τη ζωή του αθάνατου Χείρονα με αυτήν του Προμηθέα, ο οποίος από τότε έγινε με τη σειρά του αθάνατος. Μοναδική αναφορά στην παγκόσμια μυθολογία, στην παγκόσμια λαογραφία, ανταλλαγή αθανασίας. Δεν έχει ξανασυμβεί. Γενικώς ο Προμηθεύς και τα αδέλφια του λιδωρούσαν το Δία. Δεν ήθελαν να τον παραδεχτούν για αρχηγό των θεών. Ειδικά ο Προμηθέας συμβόλευε πάντα το πνεύμα ανεξαρτησίας απέναντι στην εξουσία. Κατά άλλη παραλλαγή, ο Προμηθεύς ήταν βασιλιάς μιας περιοχής που λεγόταν και εξακολουθεί και σήμερα και λέγεται Ήπαρ. Από εκεί βγει, παραφράζοντας λέμε, το έτρωγε το Ήπαρ του, η οποία σήμερα λέγεται Ούθαρ και είναι στην Ουκρανία. Ήταν βασιλιάς της ο Προμηθεύς. Τότε, τον παλιό εκείνο τον καιρό, που εμείς νομίζουμε ότι η αρχαία Ελλάς είναι περιορισμένη μεταξύ Βοιωτίας και Πελοποννήσου. Στη χώρα του, ο ποταμός Αετός πλημμύριζε και κάθε τόσο κατέστρεφε τις καλλιέργειες. Γι' αυτό οι πίκοοι του τον έδεσαν στον Κάφκασο και ερχόμενος ο Ηρακλής άνοιξε διόρυγες και έφτιαξε φράγματα και ο Αετός δεν πλημμύριζε πια. Έτσι, οι εκεί κάτοικοι, μετέπειτα τους είπαμε σκύθες, λευτέρωσαν τον βασιλιά τους. Τις διόρυγες αυτές, τις τεχνητές διόρυγες αυτές που έκανε ο Ηρακλής, βρήκαν και χρησιμοποίησαν αργότερα εργοναύτες για να κάνουν τον ανάπλου των ρωσικών ποταμών και να φύγουν από τον Πόντο επάνω και να πάνε από την Βαλτική θάλασσα και να γυρίσουν πίσω. Υπάρχει και άλλη παραλλαγή. Ο Προμηθέας ήταν βασιλιάς της Αιγύπτου, διοικητής πολλών περιοχών γύρω από τον Νείλο, όπου συχνά πλημμύριζε ο ποταμός, ο οποίος λέγεται ο Νείλος και Αετός. Πριν τον Νείλο, ο Όμηρος, ας πούμε, τον αναφέρει ως ωκεάνη ποταμό και αργότερα αναφέρεται και Αίγυπτος ποταμός και μετά Νείλος. Παρεμπιπτόντως, να σας πω εδώ την εποχή που συζητούμε για όλα τούτα, δεν υπάρχει ο λεγόμενος Αιγυπτιακός πολιτισμός, ο οποίος ιδρύεται από Ροδίτες και Κρήτες, οι οποίοι πηγαίνουν εκεί πέρα και χτίζουν τις πρώτες πόλεις στην Αίγυπτο. Γιατί πιο πριν ήταν Ανέστη και νομάδες. Δεν έχτιζαν πόλεις, γιατί ακούω ότι είμαστε εισάξι family με τον Αιγυπτιακό πολιτισμό, ότι είμαστε ίσοι κλπ. Έχει μπαμπά ο Αιγυπτιακός πολιτισμός. Και αν θέλετε, κάψτε το Διογέννη τον Λαέρτιο. Κάψτε τον γιατί σας χαλάει πολλές σούπες. Όταν λέει ότι ας μην μιλάμε σε ένα βιβλίο που έκανα πρόλογο, ένα σπουδαίο καθηγητή για τον Αριστοτέλη, ας μην μιλάμε για τη φιλοσοφία και ποιοι την γέννησαν την φιλοσοφία,
όταν οι Έλληνες φιλοσοφούν εδώ και 40.000 χρόνια. Διαβάστε την εισαγωγή. Είναι στην εισαγωγή, δηλαδή ούτε την εισαγωγή δεν έχουν διαβάσει αυτοί οι άνθρωποι. Έσω να τον ξέρεις απ' έξω και ένα κάτω τάτο, Διογέννη, του Λαέρτιο. Είναι πολύ δύσκολος, πολύ μεγάλος, πολύ, πολύ βιβλίο. Πρέπει να διαβάσεις πολύ, πιο πολύ από τα σινερομάτζα. Αλλά την εισαγωγή, βρε μπαγα, άνοιξε και δες τη λέει ο άνθρωπος, εισαγωγή δύο σελίδες είναι. Και αν δεν σ' αρέσει, κλείς το, πέταξε τον, έχει τζάκι, ρίξ' το. Εντάξει. Με πηγές. Με πηγές. Ζούσε, λένε, στα χρόνια του Κέκροπος των Αθηναίων. Κέκροπας, μεγάλη ιστορία, ο οποίος φτιάχνει την πρώτη μεγάλη αθηναϊκή αποικία στην Αίγυπτο. Στην Αίγυπτο. Δεν υπήρχε τότε Αίγυπτος, αλλά για να συνεννοούμεθα. Την πόλη Σαΐς, στο Δέλτα του Νείλου, όπου πηγαίνουν ταυτόχρονα οι Ροδίτες και οι Αθηναίοι εκεί πέρα. Οι Ροδίτες στήσουν την Ηλιούπολη, πόλη του Ηλίου, και οι Αθηναίοι χτίζουν τη Σαΐδα. Γι' αυτό αργότερα και ο Σόλων πηγαίνει στη Σαΐδα για να ρωτήσει τι γίνεται, παιδιά. Εμείς εδώ έχουμε κατασταθεί από τους σεισμούς και τους κατακλυσμούς. Εσείς που δεν είχατε εδώ τέτοια φαινόμενα και έχετε κρατήσει περισσότερα αρχεία, για πείτε μας, γιατί εμείς έχουμε ξεχάσει και έχουν καεί τα αρχεία μας. Μεγάλη ιστορία αυτή. Στην Αίγυπτο βασίλευε ο Ταραχώ. Ο βασιλιάς κόντευε να πεθάνει από τη λύπη του. Τότε εμφανίστηκε ο Ηρακλής, έκτισε φράγματα και σώθηκε η χώρα και η ζωή του βασιλιά. Τότε στα αρδευτικά έργα των Αιγυπτίων εργατών, στα έργα των νερόμυλων, για να είναι πιο ευχάριστη η ζωή των εργατών, ο Προμηθέας τους έμαθε το τραγούδι. Τους έμαθε να τραγουδούν για να είναι πιο ευχάριστη η εργασία τους κάτω από το κάμα του ηλίου. Και πράγματι σήμερα το σαντούφ, που είναι ένα παραδοσιακό τραγούδι, πάρα πολύ παλιό τραγούδι της Αιγύπτου, των εργατών της Αιγύπτου, θεωρείται ένα από τα αρχαιότερα είδη τραγουδιού στον κόσμο. Εάν πιστέψουμε αυτόν τον μύθο, την τρίτη εκδοχή, λέει, που φαίνεται και πιο αληθοφανής από όλες, κυρίως λόγω του Νείλου. Γιατί Νείλος? Γιατί Νείλος είναι το όνομα του Προμηθέα εν τέλει. Το Προμηθέας είναι ιδιότητα, είναι επιθετικός προσδιορισμός. Το όνομά του είναι Νείλος. Κυρίως λόγω του ονόματό του, που είδαμε ότι έχει σχέση και με τη μαντική τέχνη αναπτυγμένη στην Αίγυπτο, αλλά και την σχέση της Αιγύπτου με τους αριθμούς και την αστρονομία, όπου πήγε και τα δίδαξε στους Αιγυπτίους, σταματάνε όλοι εκεί. Σχέση της Αιγύπτου με την αστρονομία. Τότε λεγόταν αστρολογία. Αστρονομία είναι μετέπειτα όρος. Τότε λεγόταν αστρονομία. Ναι, αλλά σταματάμε εκεί και λέμε ότι αυτοί εφήβραν την αστρονομία. Ναι, αλλά παρακάτω λέει και κάτι ακόμα. Όπου την πήγε και την δίδαξε εκεί πέρα ο Ακτής. Ένας από τους Ηλιάδες, τους γιους του Ηλίου από τη Ρόδο. Γιατί σταματάς εκεί? Και είχε άνω τελεία. Και είχε άνω τελεία. Διάβασέ μου και το παρακάτω. Θυμάστε την περίφημη ατάκα στην ταινία του Μαραγκού. Το μάθε παιδί μου γράμματα που φωνάζει ο μαθητής. Πες την αλήθεια ρε στον καθηγητή. Αυτό οργίζομαι και φωνάζω. Γιατί σταματάνε σε κάτι τελείες και σε κάτι κόμματα. Και παρακάτω είναι το υπόλοιπο. Γιατί αν από κάτω, αν συνεχίζει με ένα αλλά, ανατρέπει αυτό που έχει πει προηγουμένως. Διάβασε μου το αλλά. Αλλά εκεί την είχε πάει ο Ακτής. Μπορεί να μην σε συμφέρει, αλλά δεν φταίω εγώ. Ξαναοργάνωσε το μυαλό σου, τις σκέψεις σου και τις αξίες σου. Προς τούτο υπάρχει και ο στίχος του Λυκόφρονα. Αλεστή γαρτής, εστί και παρελπίδα ημίν αρωγός, προμενής ο δρύμνιος δαίμον προμηθεύς, εθίωψ γυράψιος. Να το δούμε, γιατί υπάρχουν κάποιες λέξεις που μπορεί να μας οδηγήσουν σε λάθος συμπεράσματα. Υπάρχει κάποιος που μας προσφέρει τη βοήθειά του με αγαθό τρόπο, αγαθοδαίμον δηλαδή, θεός των δριοδασών, δρύμιος, δρύμνιος, ο Προμηθέας, ο Αιθίωπας, ο βασιλιάς της Αιθιοπίας, ο οποίος γυρίζει κυκλικά σαν τον ήλιο.
Και κάτι ακόμα μας λέει τούτος ο στίχος. Ο Προμηθέας ήταν το προ του δία θρησκευτικό στάτους. Τότε που ακόμα οι άνθρωποι ήθελαν το Θεό τους πάνω στη φύση. Τότε που ακόμα οι θρησκείες ήταν νατουραλιστικές. Όσο όμως ο άνθρωπος έλυνε τα μυστήρια της φύσεως και όσο η φυσική επιστήμη προόδευε, όσο εξοικειωνόταν ο άνθρωπος με αυτά, εγεννήθη η ανάγκη της ύπαρξης ενός Θεού κάπου αλλού. Και πού θα ήταν καταλληλότερος να ζει και να εδρεύει ο Θεός, εκεί που θα είναι ασύλληπτος, δηλαδή στον ουρανό. Διάδοχη αυτής της κατάστασης είναι η αναζήτηση του Θεού στα άστρα, στον ουρανό, στα ουράνια, η οποία επικρατεί και μέχρι τις μέρες μας. Έτσι έρχεται στα πράγματα ο Δίας, Ζεύς ή Ζαν στα δωρικά και στα κρητικά, παραφρασμένα στα αγγλικά, σαν ήλιος, παραφρασμένα στα ισπανικά, Δίος ή Ντέος ή Ντέους. Γενικά το μεταφράζουμε Θεό, μα δεν λέει αυτό. Όταν λένε «ο Mon Dieu», δεν λένε «ο Θεέ μου», λένε «ο Δία μου». Ή θα κάνουμε μετάφραση ή θα κάνουμε παράφραση. Να διαλέξουμε, να συμφωνήσουμε σε κάτι. Όταν λένε «Δίος» ή «Δέος» ή «Ιταλή» και «Ισπανική», δεν λένε «Θεέ μου», λένε «Δία μου». Δεν θα κάνουμε μετάφραση, θα κάνουμε παράφραση. Θα πάμε στις λέξεις. Οι λέξεις πονάνε. Και σας είπα από την αρχή ότι είναι μαρτυριάρες οι ρημάδες. Προκύπτει μετά ο Μήθρας, πιο ανατολικά στην Περσία, και άλλοι διάφοροι κατατόπους θεοί που γεννήθηκαν αργότερα από τα μυαλά των ανθρώπων. Ο Προμηθέας συνεχίζει να λατρεύεται στην έρημο, της Αιγύπτου, ως Χνούβης, σήμερα Κνούμ, ο οποίος λατρεύεται ως Πλάστης, το θυμάστε που έπλαθε τους ανθρώπους από πυλό, αυτός είναι. Έπλαθε, λέει, τα παιδιά σε κεραμικό τροχό και κατόπιν τα εφύτευε στο σώμα της μητέρας του. Αν θέλουμε να το δούμε τώρα αυτό με σύγχρονους ιατρικούς όρους, οι γυναίκες πολύ καλά καταλαβαίνουν τι τεχνολογία είχε αναπτυχθεί, γιατί μιλάμε για άντρα και σπήλαια και τέτοια πράγματα, που τα σπήλαια είναι θερμοκοιτίδες, είναι αποστηρωμένα από μικρόβια, σταθερές συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας. Είναι μια θερμοκοιτίδα, έτσι. Όπως έκανε λοιπόν με τη θεά Αθηνά, στην Αίγυπτο απεικονίζεται πάντα στις τοιχογραφίες που έχουμε να πλάθει ανθρώπους σε κεραμικό τροχός, ο οποίος ήταν ο σύμβολό του, και στην πόλη Ασουάν εθεωρείται ο φύλακας του Νείλου. Λατρευόταν ως αυτός που έφερε την πλημμύρα. Τα αερογλυφικά είναι συλλαβογράμματα, συλλαβογραφική. Αυτά λοιπόν για τον προορατικό Προμηθέα, τον πρώτο επαναστάτη κατά της τυραννίας. Δεν συμφέρει να ξέρεις ότι υπάρχουν επαναστάτες. Γενικώς, τον Σπάρτακο δεν το συζητάμε στα σχολιά μας. Της επαναστάτη κατά της αυθαιρεσίας, δεν την άντεξε όπου και να πήγε, επαναστάτη κατά της ύβρεως και κατά της καταπίεσης. Τον πρώτο μεταδότη του φωτός, τον Προμηθέα μύστη και μυσταγωγό, τον πρώτο διδάξαντα τον τρόπο της ανελήξεως του ανθρώπου, του πρώτου ελεύθερου πνεύματος, του πρώτου που καταδέχτηκε να ενσαρκώσει στο ανθρώπινο επίπεδο. Τον πρώτο που διαχώρισε τον άνθρωπο εν τέλει από τα άλλα ζώα. Επιχώριες παραδόσεις για τον Προμηθέα υπήρχαν στην Αρκαδία, στην Κνωσό και στην Κυλικία. Οι άνθρωποι τον δόξαζαν επί φιλανθρωπία, κάνοντας εκείνες τις ημέρες, τις γιορτές, φιλανθρωπίες. Τον μιμούνταν. Οι Κορίνθιοι οικειοπούντοι ισχυρίζονταν πως ο τάφος του Προμηθέα βρισκόταν στα δικά τους μέρη. Οι Αρκάδες τον τιμούσαν στο Ακακίσιον όρος σε Αρκαδία. Και στην Ακαδήμια των Αθηνών, όπου στην είσοδό της υπήρχε βωμός βωμού, με τύπο, έκτυπο δηλαδή ανάγλυφο του Προμηθέα και του Υφέστου, με τον πρώτο ως πρεσβύτερο δεξιά να κρατά σκύπτρο και το δεύτερο ως νέο, από εκεί ξεκινούσε κάθε χρόνο μια λαμπαδιδρομία, εορτή γνωστή ως τα Προμήθεια. Τρεις Αθηναίοι ηγούνταν της πομπής κρατώντας λαμπάδα, ήταν οι λαμπαδίες.
όπως και στα Παναθήνια και στα Ηφαίστεια και μετέδιδαν το φως της Αγίας Λαμπάδας σε όλη την Αθήνα και περίμεναν οι Αθηναίοι στην πόρτα τους να ανάψουν το δικό τους κεράκι από αυτό το θείο φως να το φέρνουν στο σπίτι τους. Αν σας θυμίζει και πάλι κάτι, όλο αυτό ίσως μάλλον είναι μια φαντασία μας. Τέλος, ο Προμηθέας αποκονιζόταν δέσμιος στον διάκοσμο του χρυσελεφάντινου αγάλματος του Διός στην Ολυμπία. Ο υιός του τώρα, ο αγαθός Δευκαλίων, σώθηκε από τον κατακλυσμό στις καταρακτώδεις βροχές που έμελαν να πνίξουν όλη την γη. Ήταν παγκόσμιος ο κατακλυσμός αυτός, δεν ήταν τοπικός. Δεν ήταν τίποτα μικροκατακλυσμοί, μικροβροχούλες σαν του Νόε και κάτι τέτοια άλλα πράγματα. Κατασκευάζοντας μία λάρνακα, πέτρινο πλοίο, κατά συμβουλή του Προμηθέως. Και έτσι, αφού σώθηκε ο Δευκαλίων, εγεννήθη ποιος? Ο Έλλην. Είμαστε παιδιά του Προμηθέα. Παππούς μας, που είμαστε Έλληνες, ο παππούς μας είναι ο Προμηθέας. Προπάτορας μας είναι ο Προμηθέας. Είμαστε εγγόνια του επαναστάτη του φωτός. Ο δε πατέρας του γενάρχη των Ελλήνων Δευκαλίων ήταν ο πρώτος που ίδρυσε πόλεις. Μέχρι τότε δεν υπήρχε η σκέψη και η έννοια του να συγκατοικήσουμε. Ήταν ο καθένας το χωράφι του και το σπίτι του. Έκτισε ναούς για τους αθανάτους. Εδήματο νιούς αθανάτης. Ίδρυσε βωμό για τους 12 θεούς. Και για τους 12. Και ήταν ο πρώτος που βασίλευσε σε θνητούς και αυτό έγινε στη Θεσσαλία. Ο υιός του Πυρφόρου, ίσως να μην είναι τυχαίο, που επήρε για σύζυγο, του Πυρφόρου Προμηθέα, που επήρε για σύζυγο την Πύρα. Σύζυγος του Δευκαλίωνος, ήτο η Πύρα. Από την οποία επήραν το όνομά τους τα Πυρά, που είναι τα Δημητριακά, που είναι, γιατί ήταν απαραίτητα, διότι βοηθούν τα Δημητριακά, τι καλό κάνουν στο σώμα, βοηθούν να σταθεροποιείται η θερμοκρασία μας στους 36,5 βαθμούς Κελσίου. Αλλά και ένα από τα ονόματα της Θεσσαλίας, η οποία λεγόταν Πύρα, την κατεξοχήν χώρα παραγωγής σιτηρών, ο σιτοβολών της Ελλάδος. Θυγατέρα του και η πολύποθη μα τόσο λατρεμένη από τους Έλληνες ιό, που έχει πολύ μεγάλο ρόλο στο έργο, η Βουκέφαλη, η κυνηγημένη από την Ήρα τόσο πολύ, η οποία τρέχοντας να κυνηγηθεί, πηγαίνει από τα Επτάνησα πάνω, ανεβαίνει το πέλαγος που σήμερα το λέμε Ιόνιο και το γράφουμε με όμικρον. Γιατί ρε φίλε, αφού είναι από την Ιό με ωμέγα, εσύ μου το γράφει το Ιόνιο με όμικρον? Ερώτηση δική μου στο Πανεπιστήμιο της Κερκύρας. Μου λένε διότι το έτσι, εμείς έχουμε αντιγράψει τους χάρτες τους Βενετικούς. Όποτε, το έχει πει ο Καποδίστριας, ο Φιλίκος των ξένων προδότης. Η οποία αφού περνάει, γίνεται ταυροκέφαλη, έχει το βουκράνο στο κεφάλι, τα κέρατα αυτά, κυνηγέται και περνάει από την Ευρώπη στην Ασία, από την περιοχή της Προποντίδας, ο πόρος αυτός, με την Βου, ονομάζεται Βούσπορος, δηλαδή Βόσπορος, και εν τέλει αυτή καταλήγει στην Αίγυπτο, όπου η θεά γίνεται Ίσις. Μας έχουν φάει με αυτή την Ίσιδα. Ναι ρε μπαγάς, αυτή είναι Υιός όμως. Και η Ίσις είναι παράφραση στις Υιούς. Γιατί δεν μου λες την αλήθεια? Γιατί σε ενοχλεί τόσο πολύ που είναι ελληνική θεά και ελληνίδα θεά, αθάνατη και την έχουν υμνήσει ο Αισχύλος? Ύβρις είναι να αμφισβητείς τον Αισχύλο. Αυτή είναι ύβρις. Στον υιό του, τον Εθνέο, εχάρισε η θεά Δήμητρα τον θεσμό των μυστηρίων, που τελούνταν προς τιμήν της κατά τα ιστορικά χρόνια κοντά στην πόλη Θήβα της Βιωτίας, αλλά και την αποικία της Θήβας στην Αίγυπτο, της Θήβες. Σήμερα το λέμε Λουξόρο. Μα Λουξ είναι από το Λουξ, που είναι το φως. Λουκ, λέμε σήμερα, όταν βλέπω. Έχει φως και βλέπω. Έτσι, αυτό είναι από το ρήμα Λάμπο, από το Λύκιον, από το Λύκ, τη ρίζα, Λυκαβητός, Λύκιος κλπ. Γιατί σ' αρέσει να κρατάς το κακέκτυπο όταν έχεις το πρωτότυπο? Αυτό δεν το κατάλαβα ποτέ. Να μην το έχεις, να πω να δεχτείς ό,τι θέλεις. Αλλά να έχεις το πρωτότυπο και εσύ ντε και καλά να θες να κρατάς το κακέκτυπο και το αντίγραφο, εδώ έχει μια διαστροφή το πράγμα μέσα.
Εδώ έχει μια διαστροφή. Διότι η ιερατική οικογένεια των Καβύρων ήταν απόγονη του Ετναίος, του Προμηθέως, οι οποίοι λογίζονταν εξάρχοντες των Καβύρων. Αυτοί διήφθηναν τις μυστηριώδεις Καβύριες τελευταίες με τα ιερά όργια, που πολλοί το γράφουν με γιώτα και μπερδεύονται με τα όργια τα ρωμαϊκά, ενώ η αρχαία ελληνική γραφή έχει ένα ύψιλον μετά το γάμα, που σημαίνει ορθώνομαι, σηκώνομαι όρθιος, μπορώ και πατώ στα πόδια μου και σηκώνομαι. Όταν οργώνει ο Γιωργός το χωράφι, το κάνει για να σηκωθούν από μέσα, να σηκωθούν όρθια τα φυτά. Δεν κάνει κανένα όργιο με καμία ή με κανέναν. Μπερδεύουμε τις λέξεις. Μέχρι τις καθόδου των επιγόνων και την κατάληψη εν τέλει των θυβών από τους Αργίους, οπότε παραμελήθηκε η καβυριακή λατρεία στη Βιωτία. Στο Κορίκιον της Λυκίας έβγαινε ένα βοτάνι, το λέγανε Κορίκιον ή Κρόκος σήμερα το λέμε, Κρόκος είναι σύντμηση του Κορίκιου, που είχε προέλθει από το υγρό του Ύπατος, του Αδένος, του Προμηθέα, και το οποίο είχε αφήσει να πέσει το όρνεο που τον έτρωγε κάτω επίτηδες για να προσφέρει ακόμα και με το αίμα του ο Προμηθέας, ακόμα και με το αίμα του να προσφέρει στους την ανθρωπότητα. Τέλος, επειδή σας κούρασα, να ξέρουμε πως για όποια προμήθεια φροντίζουμε να έχουμε, να πάμε στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσουμε στο φούρνο κλπ, ότι εκείνη τη στιγμή πάμε να κάνουμε μια προμήθεια, διότι αυτό μας το έδωσε ως διαταγή και ως καθημερινή δουλειά μας ο Προμηθέας, γι' αυτό και έτσι ονόμασε μία από τις κόρες του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε. Τώρα φεύγεις και τι είχες πει, μου ζητάς να λησπώνεις.